Μίλησα με τον Γιώργο Κυρίμη. Δεν είναι καθόλου δύσκολο πια να μιλήσεις με κάποιον κρατούμενο και ας λέει ο Τάκης ο παπάς, ο φίλος μου, ότι χρειάζονται 50.000. Τον παίρνεις είτε στο τηλέφωνο των φυλακών, είτε στο κινητό του. Άνεση στην επικοινωνία. Ούτε ο Βαλαβανίδης να ήταν της Πτέρυγας 5, ούτε ο Κοσκοτάς. Έχει γίνει, λέει, το αφεντικό των φυλακών, έμαθα. Άσχημη έκφραση αυτή. Αφεντικά δεν είχα ποτέ στη ζωή μου, ούτε τα δέχομαι, ούτε τα παραδέχομαι τα αφεντικά. Ναι. Από πού είμαι αφεντικό, εγώ τι είμαι, κρατούμενος είμαι. Κρατούμενος είσαι. Η απόδραση προχθές. Ναι. Θέλω την εκτίμησή σου. Ναι. Στρεφόταν εναντίον του Κουβελάκη ή στρεφόταν εναντίον νονών μέσα στον Κορυδαλό. Κατά του έργου του κύριου Κουβελάκη, στρεφόταν. Ναι. Τις εξελίξεις που έπρεπε από εδώ και χρόνια να έχουν γίνει, όπως οι επιτροπές ελέγχου της φυλακής, από τις ειδικές επιτροπές αυτές που έχει καταρτήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή η πρόθεση του Κουβελάκη είναι να περιορίσει τις αρμοδιότητες των σοφρονιστικών και αυτοί αντιδρούν και ανοίξαν τις πόρτες. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν βλέπεις τις ανιερές συμμαχίες που γίνονται μεταξύ του κυρίου Κόκκινου και του κυρίου, Αραβαντινού τώρα, αλληλοκάλυψη. Τα ρίχνει όμως και στον Αντώνη Αραβαντινό προσωπικά. Φωτάκης και Αραβαντινό στο ίδιο τσουβάλι δεν μπαίνουν. Από ό,τι ξέρεις από την πείρα στις φυλακές και έχεις δυστυχώς πολύ μεγάλη πείρα, δεν. Και όμως είχαν μια πολύ καλή συνεργασία επί σειρά ετών εδώ. Αφού τον μαγνητοφωνούσε και τον παρακολουθούσε ο Φωτάκης. Αυτά συμβαίνουνε όταν πρόκειται περί συνδικαλιστών. Πότε θα έχουμε την άλλη απόπειρα απόδρασης? Αυτό θα μας το πούνε πάλι κάποιοι, όπως είπανε και τ' άλλο. Δεν ήταν δύσκολη η ομαδική απόδραση της Παρασκευής? Δεν είχαμε να κάνουμε μια έξυπνη απόδραση, την οποία μπορούσα να την μπλοκάρω με 1, 2, 3 υπαλλήλους που μπορεί να χρειαστεί. Την ήξερε την απόδραση? Βεβαίως την ήξερα. Και ήξερα ποια μέρα θα γίνει, ήξερα ότι θα γίνει περίπου την ώρα, με ποια διαδικασία, και είχα ενημερώσει. Και πού, στέλνεις χαρτί πού, ή προφορικά? Στο διευθυντή. Που λέγεται, δεν μπορώ να επικοινωνήσω ο εγγράφος. Που λέγεται ο διευθυντής πώς? Κωνσταράς. Ναι. Και λες, έχω την πληροφορία από τα καρακόλια μου, ναι, ότι οι κρατούμενοι της Τρίτης και της Β' Πτέρυγας, ναι, πιθανότατα θα εκδηλώσουν, ναι, απόπειρα, ομαδική απόπειρα απόδρασης ξανά μετά από τον Νοέμβριο. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι δημιουργίες στο ΜΑΤ και τι κάνανε? Ή πιάνε καφέ, είδανε τι κάνανε, είδανε τις πόρτες, πιάσανε τα μάνταλα να τα κάνουν έτσι. Από την ατόξια πλευρά δεν ξέρω αν κάνανε όλα αυτά που λέτε εσείς, που, ναι, θα έπρεπε ίσως να τα κάνουν, αλλά ξέρω ότι ήρθαν, παρευρέθηκαν στο χώρο και κάποια, ναι, στιγμή έφυγαν. Και, ναι, μία από αυτές, ναι, λένε ότι παρέμεινε, εγώ σας μιλάω εν τιμής, δεν την είδα τη δημιουργία αυτή, την είδα 1/4 μετά την απόδραση, ναι, που τους κυνηγούσε πάνω στο νεκροταφείο και εγώ μαζί. Άστην απόδραση. Ναι. Και πήγε από την αποδόπορτα. Από την πόρτα που γίνονται οι προσαγωγές του κρατουμένου. Ενώ εγώ μιλάγα για την πίσω πόρτα. Μάλιστα. Στην πίσω πόρτα, βέβαια, υπήρχε και η Άβρα. Για την οποία ακούσαμε πάρα πολλά και τρελά πράγματα. Στην αρχή λέγανε ότι εμείς είμαστε εδώ. Η Μίζα, ναι. Ναι, να μην επιτρέψουμε, λέει, να μπει κόσμος μες στη φυλακή. Και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά. Να πάρω τον Μπόλαρη, δηλαδή, ή τον Ιωαννίδη, ή τον, ναι, Παπαδόπουλο. Μα ο Ιωαννίδης έχει φύγει από τις φυλακές, δεν είναι εδώ, είναι στις γυναικείες. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, άλλη φυλακή, σε άλλο συγκρότημα. Λένε, αλλά η Άβρα ακόμα, χωρίς βενζίνα και χωρίς μίζα, καθόταν εκεί. Καθώς λέει ο κύριος Κορδοπάτης, δεν κινήθηκε καθόλου. Ο Αραβαντινός διώκεται για τα μπάζα. Εδώ λένε ότι τους πετάγανε μπάζα, λέει οι κρατούμενοι. Εγώ διώκουμε για τα μπάζα. Γιατί δεν αποπάκτες? Ξέρετε πως λένε οι Ιαπωνέζοι τους Αλβανούς, για τα μπάζα. Ναι, για τα μπάζα, ναι. Το ανέχρωτο που, ναι, ναι, προχωράει. Ναι. Εγώ διώκουμε για τα μπάζα. Μάλιστα. Ότι άφησα, λέει, τα μπάζα της φυλακής εκεί. Ναι. Ποια μπάζα άφησε? Εδώ έχει συνεργεία μέσα η φυλακή που φτιάνε επάνω ηλιακούς θερμοσύφωνες, άπειρες σωλήνες που λειτουργούν. Οι κρατούμενοι βγήκαν οπλισμένοι από το προάβλιο. Ή το άλλο που ακούστηκε, πώς έτυχε, λέει, και βρέθηκαν 40 Αλβανοί εκεί. Μα δεν βρέθηκαν 40, 300 βρέθηκαν. Είναι ο χώρος που προαυλίζονται. Δεν έφυγαν από πουθενά άλλο, το χώρο που προαυλίζονται. Του το είχαν ετοιμάσει το κουστούμι του ασυφύλακα. Τον θέλουν υπάλληλο στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί να λένε οι κρατούμενοι, και τα ακούσαν όλοι εκεί, πιθανόν και συναδελφοί σας, δημοσιογράφοι, ότι έστειλε ότι ο ένας είναι, ξέρω εγώ, στην Αλικαρνασσό,